Η Ελλήνια Συνέλευση είναι έτοιμη να μπει σε, μια νέο, σε ένα νέο μεταβατικό στάδιο της, του ίδιου του δικαίου. Προβάλλουμε συνεχώς την αλήθεια του δικαίου της φυσιολογίας μας. Αν μη τι άλλο, η δικαιοσύνη, αν το θέλετε, είναι... Είμαστε, αν το θέλετε, ένας, μια ολότητα όρκων νόμων του ίδιου του δικαίου που αποφέρεται συνεχώς ω δικαιοσύνη. Ό,τι κάνουμε έπρεπε να έχει δίκαιο και δικαιοσύνη. Σήμερα η δικαιοσύνη στον πλανήτη αλλά και σε όλο τον κόσμο είναι τελείω διαφορετικά και δεν έχει καμιά αίσθηση του δικαίου. Αλλά θα κλείσω όμως με αυτό, ότι θα πρέπει να κατανοηθεί ότι η δικαιοσύνη Σήμερα στα χέρια του την έχουν οι δικαστέ. Οι δικαστέ εκτελούν τη δικαιοσύνη σύμφωνα με νόμου τη πολιτεία, όπου οι νόμοι, αν το θέλετε, βγαίνουν από σκοτεινά κέντρα εξουσία. Οι νόμοι θα πρέπει να βγαίνουν από ένα. Αγλάνια ο αξιακό σύστημα τη αλήθεια, του δικαίου, τη φυσιολογία μα και μόνο. Τίποτα παραπέρα από αυτού. Δεύτερον, οι δικαστέ είναι μόνο οι ερευνητέ τη αλήθεια. Και φυσικά δικάζει η αλήθεια. Η αλήθεια πρέπει να δικάζει, οι δικαστέ να είναι ερευνητέ και οι νομοθέτε να έχουν άποψη του αξιακού συστήματο τη φυσιολογία μα όπου θα βγαίνουν οι νόμοι. Σήμερα αυτό δεν συμβαίνει. Άρα λοιπόν, μιλάμε για δικαιοσύνη. Όχι. Γι' αυτό εισπράττουμε συνεχώ άδικο, γι' αυτό υπάρχουν αρρωστημένε κοινωνίε. Γι' αυτό και βλέπουμε όλη αυτή την αποστασία να κάνει ό,τι θέλει μέσα σε ανθρώπινα όντα. Αυτό με λύνωση συνέλευση μπορεί να μπει σε μια πολύ μεγάλη βάση. Να σκεφτεί ο άνθρωπο ότι είναι άνθρωπο και ότι πρέπει να μπει σε, μια κοινωνική λειτουργικό, σε ένα κοινωνικό λειτουργικό πλαίσιο τη ίδια τη φυσιολογία του για την ίδια την πολιτεία του. Με δίκιο και μόνο γιατί ο άνθρωπο έχει το ίδιο το δίκαιο μέσα στην ίδια του τη δημιουργία. Η δικαιοσύνη είναι αυτό ακριβώ που είπα. Αυτό θα παλέψουμε να στήσουμε στην Ευρώπη και στην Ελλάδα.